Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο Irene Croset. Πάμε να σας δείξω αυτό το υπέροχο σχέδιο για σάλι. Πρόκειται για την πλέξη πεταλούδα. Είναι λίγο δύσκολο για σας, αρχάριες, αλλά θα προσπαθήσω να σας το δείξω όσο πιο κατανοητά γίνεται. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σάλι, ιδιαίτερο. Καλό είναι σε συλλογή μας να έχουμε πολλά σάλι και κυρίως όσοι είσαστε επαγγελματίες να παίζετε με τα σάλι. Και εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι Irene Croset, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά και το χεράκι να αποθηκεύετε. Και πάμε να το αρχίσουμε. Και το νήμα που θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φορά, κορίτσα, είναι το δελφίνο, το κλασικό. Είναι από το κατάστημα της κυρίας Κατερίνας Βαρελά, το φτιάχτο μόνη σου. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε έναν κόμπο. Ξέχασα να σας πω ότι το βελονάκι μου είναι 3-11 και θα πάω να κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω το βελονάκι μου και θα το βάλω στην πρώτη μου αλυσίδα και θα κλείσω με ένα βουβό. Εφόσον έκλεισα, θα πάω να κάνω, κορίτσια, 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στον κύκλο μου, θα τραβήξω και θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα στον κύκλο μου, θα τραβήξω πρώτη θηλιά και δεύτερη θηλιά, θα κάνω ποδαράκι. Θα πάω να κάνω άλλο ένα ποδαράκι, θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα μπω ξανά μέσα και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, πάλι θα πάω να κάνω πάλι ποδαράκι, μία αλυσίδα και θα ξαναπάω μέσα να κάνω άλλο ένα και ένα-δύο ποδαράκια. Δηλαδή θα έχουμε δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια. Θα γυρίσω και θα βάλω το βελονάκι μου στο κενό, θα τραβήξω την κλωστή μου και τις δύο μαζί, έτσι ώστε να κλείσω με ένα βουβό. Και θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στο κενό μου. Θα τραβήξω και θα κλείσω πρώτη θηλιά, δεύτερη. Έτσι έκανα ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα και θα πάω να κάνω δύο ποδαράκια στο ίδιο σημείο. Ένα και ένα δύο ποδαράκια. Θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες αυτή τη φορά. Θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ πέρα που έχω την τρυπίτσα στο κέντρο μου και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Και εφόσον έχω κάνει το ποδαράκι και έχει σχηματιστεί αυτό το V, θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι. Θα έχω δηλαδή δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα ξαναμπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Έτσι έκανα τη δεύτερη μου σειρά. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, θα βάλω πάλι το βελονάκι μου στο κενό, θα τραβήξω, θα πάρω την κλωστή μου και θα κλείσω στην απέναντι θηλιά ένα βουβό. Ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και όπως κάνω την πλέξη του κορκόδιλου θα πάω να το κάνω και τώρα. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι στην πλέξη του κορκόδιλου κλείνω κατευθείαν τα ποδαράκια. Εδώ δεν θα κλείσω ποδαράκια, θα βάλω δηλαδή το βελονάκι μου και μου λοξά και θα πάω να κάνω 6 πουφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εφόσον έχω κάνει τα 6 μου, τι θα πάω να κάνω τώρα. Θα περνάω ανά δύο. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω τα δύο μου πρώτα. Εφόσον έχω πάρει κλωστή στο βελονάκι μου, θα πάω και θα περάσω τα δύο μου πρώτα. Πέρασα τις δύο μου πρώτες θηλιές. Και θα πάρω κλωστή και θα πάω να περάσω τις άλλες μου δύο τώρα.
Θα πάρω κλωστή και θα περνάω ανά δύο τις θηλιές μου. Θα πάρω και θα περάσω μετά τις άλλες μου δύο θηλιές, δύο μετά και δύο στο τέλος. Και μετά θα πάω να κλείσω. Και θα πάρω κλωστή τώρα και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πω στο ίδιο σημείο και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα τρία ποδαράκια. Και θα πάρω κλωστή και θα μπω από αυτή τη μεριά προς την άλλη και θα κάνω έξι πουφ, σαν πουφ δηλαδή, όπως κάνω τα πουφ. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Και εφόσον έχω κάνει τα 6, 2, 4, θα μπω, τώρα έχω 6, θα κλείνω κορίτσα από σας είπα ανά 2. Δηλαδή, θα παίρνω κλωστή και θα, ανά 2 που θα συναντάω, θα βάζω το βελονάκι μου. Θα κλείνω, θα τραβάω την κλωστή. Μετά, τα άλλα 2 που συνάντησα, θα παίρνω κλωστή και θα την τραβάω. Μετά, τα άλλα δύο που έχω συναντήσει, δύο, θα παίρνω, θα τραβάω ανά δύο, ώστε να βγάλω όλες μου τις θηλιές μαζί. Και εφόσον το έχω κάνει αυτό, θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω απέναντι και θα κάνω ένα ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι, δύο, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα ξανακάνω ένα και ένα δύο ποδαράκια. Θα γυρίσω τώρα το πλεχτό μου, θα πάω πάλι να κάνω στην τρυπίτσα μου, θα βάλω το βελονάκι και θα τραβήξω να κλείσω με ένα βο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι και μία αλυσίδα, θα ξαναμπω μέσα στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ένα και ένα δύο ποδαράκια. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ στο κενό μου θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι, τρεις αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και θα μπω και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες. Εδώ που έχω το κενό ανάμεσα στις τρεις μου αλυσίδες που έχω κάνει τη μία, στα τρία μου ποδαράκια που έχω κάνει τη μία αλυσίδα, θα βάλω βελονάκι μου και θα κλείσω με ένα άρρηκτο. Ένα, δύο, τρία. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πάω δίπλα εδώ που έχω το κενό και θα κάνω ένα ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, θα πάρω κλωστή και θα πάω να ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, θα περάσω απέναντι και θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και ένα, δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πω στο ίδιο σημείο και θα κάνω ένα και ένα, δύο ποδαράκια. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, θα μπω μέσα στο κενό μου και θα κλείσω με ένα βουβό τη θηλιά μου και 1, 2, 3 θα πάρω κλωστή και θα μπω να κάνω πάλι άλλο ένα ποδαράκι. Μία και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω πάλι ένα και ένα, δύο ποδαράκια. 1, 2, 3 αλυσίδες και θα πάρω κλωστή τώρα και θα πάω ακριβώς εδώ και θα φτιάξω όπως κάνω το πουφ 6 φορές. Μία, 2, 3, 4, 5, 6. Όπως έχω κάνει τα 6 κορίτσια, θα πάρω κλωστή και όπως σας είπα θα κλείνω ανά 2 τις θηλιές. Δηλαδή θα κλείσω αυτές τις 2 πρώτες, θα πάρω κλωστή τώρα και θα πάω να κλείσω τις άλλες μου 2. Δηλαδή θα κλείσω αυτές τις 2. Έκλεισα και τις άλλες μου 2 θηλιές, θα παίρνω και θα κλείνω ανά 2. Θα πάω να κλείσω τώρα τις άλλες μου 2 θηλιές, δηλαδή αυτές τις 2 μου θηλιές. Προσπαθώ για να φαίνεται, γι' αυτό αργώ να κλείνω τις θηλιές, για να τις βλέπετε. Μετά κλείνω τις άλλες μου 2, τις άλλες μου 2 και μείναν 2 τελευταίες και θα κλείσω και τις 2 μου τελευταίες. Και θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι.
άλλο ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, θα πάρω κλωστή τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα και ξανά θα ξανακάνω ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια, τρία ποδαράκια. Πάμε να κάνουμε τώρα πάλι να φτιάξουμε κάτι σαν μπουφ. Με έξι φορές θα πάρω κλωστή και θα βάλω το βελονάκι μου και θα κάνω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έχω κάνει τα έξι και θα πάρω και θα κλείνω ένα δύο. Έκλεισα τις δύο μου θηλιές, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω τις άλλες μου δύο θηλιές. Θα πάρω κλωστή και θα παίρνω και θα κλείνω ένα δύο θηλιές. Και θα κλείνω και την από πάνω με ένα πάντα βουβό. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε όλες μας τις θηλιές. Θα βάλω τώρα δίπλα εδώ και θα κάνω ένα βουβό. Θα πάρω κλωστή, θα πάω απέναντι και θα κάνω πάλι 6 φορές για πουφ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και κλείνουμε όπως είπαμε ένα 2. 2, έκλεισα τις 2. Πάω να κλείσω τις άλλες μου 2. Ανά 2 θα παίρνω κλωστή και θα κλείνω πάντα ανά 2 τις θηλιές μου. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισα το ένα μου μέρος. Πάω να κάνω τώρα 3 αποδαράκια. Μία αλυσίδα, ξανακάνω τα άλλα μου 3 ποδαράκια, 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, δηλαδή αυτό το σαμπούφ που λέμε και θα κλείσουμε πάντα ένα 2. Θα παίρνω και θα κλείνω ένα 2. Έκλεισα τις 2 μου. Θα πάρω την κλωστή μου, θα συνεχίσω να κλείσω τις άλλες 2. Θα παίρνω την κλωστή μου και θα κλείνω ανά 2. Θα παίρνω και θα κλείνω ανά 2. Ανά 2. Ανά 2 μέχρι να φτάσω στο τέρμα. Και θα κάνω 3 αλυσίδες τώρα, κορίτσια. Και θα πάω δίπλα εδώ πέρα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα και θα πω ξανά και θα κάνω ένα και ένα δύο ποδαράκια. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό, θα πάω πάλι στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω. Θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα και θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ένα και ένα δύο ποδαράκια. Θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω ξανά και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, εδώ πέρα που έχω την τρυπίτσα θα βάλω το βελονάκι να κλείσω με ένα ρίχτο. Ένα, δύο, τρία. Θα πάρω κλωστή εδώ που έχω κάνει τα δύο μου άριστα, θα βάλω το βελονάκι μου και θα πάω να κάνω ποδαράκι. Ένα ποδαράκι, ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα βάλω το βελονάκι μου ώστε να ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Να σχηματιστεί δηλαδή αυτό το δε. Και μία, δύο, τρεις, θα πάω δίπλα, θα κάνω ένα άριστο, ένα, δύο, τρία. Θα πάρω κλειστή και θα πάω στο κενό εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Ένα, δύο, θα πάρω κλειστή και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, θα πάρω κλειστή και θα πάω στο τέρμα και θα κάνω ένα και ένα δύο ποδαράκια. Μία αλυσίδα και ξανά θα μπω για να κάνω δύο ποδαράκια. Κορίτσια, ό,τι απορία έχετε, μπορείτε να με βρείτε στην ομάδα μου. Πλέχουμε και δημιουργούμε βελόνες και βελονάκι ώστε να τις λύσουμε, φτιάχνοντας και εσείς το σχέδιο και να το μοιραστείτε με τις φίλες σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αν θέλετε, ακολουθήστε με και στο Instagram και στο Facebook, στο Ειρηνή Κροσέτ. Ευχαριστώ πολύ.